Κοιτάξτε, έχουμε τη γνωστή υποστελέχωση, την οποία έχουμε πάντα, αλλά πέρα από τα προβλήματα, τα προβλήματα τα συνεχή τα οποία υπάρχουν, έχουμε και το τελευταίο καιρό το συνηθισμένο θέμα ότι πάλι είμαστε χωρίς ανεσιολόγο και από σήμερα το μεσημέρι, παρόλο που η άσκηση πήγε εξαιρετικά και μπράβο, στην πραγματική ζωή, από σήμερα το μεσημέρι το νησί είναι ακάλυπτο από ανεσιολόγο, διότι η ΔΥΠΕ δεν μετακίνησε για πολλωστή φορά ανεσιολόγο. Το τονίζουμε και το ξαναλέμε λίγο και με θλίψη, γιατί η μέρα δεν είναι γι' αυτό. Θα πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με την άσκηση. Η στάμνα πολλές φορές πάει στη βρύση, μια φορά θα σπάσει. Και όταν σπάσει, θα λέμε ποιος έδωσε την εντολή του πάμε και όπου βγει. Σε αυτή την περίπτωση. Πού...